Λίγες ώρες απομένουν πριν ανοίξουν οι κάλπες μιας ιδιαίτερης εκλογικής αναμέτρησης. Από νωρίς το πρωί, πλήθος πολιτών έσπευσαν στα εκλογικά κέντρα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τα κόμματα έκλεισαν την προεκλογική τους καμπάνια, έθεσαν τα διλήμματά τους στο εκλογικό σώμα και ανέβασαν τους τόνους της αντιπαράθεσης. Ο κόσμος παρακολουθούσε με προσοχή όλες αυτές τις ημέρες τη διαδικασία και αποφάσισε. Όλα τα είχα δει, να πούμε, και ήμουν συνειδητοποιημένος και προετοιμασμένος ότι θα ψηφίσω, όχι την τελευταία στιγμή. Θα δούμε τώρα από αυτά που μας λέγανε τι θα κάνουν. Τα μισά να κάνουν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Θα αποφασίσει βέβαια, προπόλου, να βοηθήσουν όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Μικρούς, μεγάλους. Φτωχούς, πλούσιους. Το κλίμα που δίνουν οι πολίτες αναδύει περισσότερο άρωμα προβληματισμού. Όσο αφορά την παιδεία, όσο αφορά την υγεία, που είναι πολύ υποβαθμισμένη κατά την άποψή μου, και γενικά να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των πολιτών. Εγκλωβισμένοι σε αυτόν τον εκλογικό νόμο, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Έτσι και είναι δεδομένο, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών να αποφασίσουν αν θέλουν να παίζουν με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο ή να ρισκάρουν δεύτερη εκλογή με τον καινούριο. Θέλω να και ελπίζω ότι θα συνεργαστούν. Να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα ενωμένοι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα στη χώρα. Πολλά πράγματα, έτσι, εντάξει. Αλλά βρεθήκαμε και σε πολλές καταστάσεις δύσκολες. Η αγωνία στρέφεται στην ψήφο των 400.000 νέων που θα προσέλθουν για πρώτη φορά στην κάλπη. Ψήξα λίγο το τι εκφράζει το κάθε κόμμα, ποιο κόμμα με εκφράζει περισσότερο και αναλόγως έπραξα. Θα πρέπει όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύω, γιατί είναι το μέλλον μας κυρίως και μας αφορά άμεσα. Δεν είμαστε σίγουροι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε σε κάποια πράγματα να αλλάξουν. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Θα δούμε το βράδυ, φαντάζομαι. Είναι κάτι καινούριο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ψηφίζω ανάλογα με το πόσο θα βοηθήσει η καινούργια κυβέρνηση την νεολαία. Με βάση το Σύνταγμα και την εκλογική νομοθεσία, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται τις υποχρεώσεις όσοι είναι άνω των 70 ετών. Είμαι 98 χρονών, δεν λέω ψέματα, ταυτότητα μου κρατώ. Είμαι γεννηθής στο 26. Πρέπει όλοι να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Βεβαίως. Εφόσον λειτουργεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λεπτά αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης θα καταχωρηθούν τα πρώτα αποτελέσματα από 200 μικρά εκλογικά τμήματα. Περίπου στις 8.30 θα γίνει η πρώτη εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και ως τις 10 η εκτίμηση θα επικαιροποιηθεί καθώς θα έχει ενσωματωθεί μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων.